Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 8 λεπτάκια μετά από τις 10 ακούτε Λίμπερο 107,4. Είναι ο Μπαλαντέρ, ο τελευταίος για αυτή την εβδομάδα, εκτάκτος και σήμερα όπως και μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Στη βραδινή ζώνη, Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος και Όσης με τις μουσικάρες του πίσω από την κονσόλα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12, σήμερα Παρασκευή 20 του Ιούλη, στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του καύσωνα. Αν και στις τελευταίες τρεις μέρες φυσούσε λίγο και ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά σήμερα πάλι ο αέρας κόπηκε, η κουφόβραση είναι εδώ. Βέβαια περισσότεροι από εσάς νομίζω ότι αύριο θα μπείτε στο αυτοκινητάκι σας, έτσι, είτε οικογενειακός, είτε με τη σχέση σας, είτε με την αραβωνιάρα σας, είτε με τους φίλους σας, είτε και μόνος σας. Εντάξει, πες ο άλλος μόνος μα πάω, άντε πάω κάνω ένα μπανάκι στη Χαλκιδική και θα πάρετε το δρόμο εκεί πέρα, τη Μουδανίων, έτσι, τη γνωστή Μουδανίων. Ακολλήστε λίγο στην ανηφόρα της καρδίας, ακολλήστε λίγο εκεί πέρα στην Ποτίδεα, για να πάτε να κάνετε έτσι την καθιερωμένη εξόρμησή στο Σαββατοκύριακο και να βρεθείτε στις παραλίες της Χαλκιδικής. Άλλη οξυγνήσια από απόψε βέβαια, που είναι πολύ... Παλιά Χρήστο πηγαίνα το Παρασκευή βράδυ Χαλκιδικά, ρε. Όταν πηγαίνατε βέβαια. Πρώτα μαγαζιά εκεί πέρα να πούμε και τα λοιπά. Σε κανένα σπίτι την πέφτατε, Σάββατο παραλία, μεσημέρι φαγητό και το Σάββατο το βράδυ ξανά μανά στο μαγαζί και τα μπαντούμπα. Παλιά στη δικιά σου εποχή, λες είσαι κανένας τόσο. Τα in mail στη Χαλκιδική ποια ήταν, φίλε. Θα μου πεις, θα με ενημερώσεις. Τα ίδια που είναι και τώρα, πρώτο πόδι. Εντάξει, εκεί πέρα, ναι, καλυθές και τέτοια. Εντάξει, δεν είχαμε κάτι διαφορετικό δηλαδή. Δεύτερο πόδι, τίποτα. Μαρμαρά, ναι, μαρμαράς έχει, αλλά γενικότερα είναι το πόδι του οικογενειάρχη, όπως το λένε. Πιο χαλάρο, πιο ήσυχο. Ναι, ναι. Ενώ το πρώτο πόδι είναι το πόδι του Εργένη, που πάει εκεί πέρα και τα βγάζει όλα. Και ξεσπάει και εκτονώνει. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Και εμείς τα έχουμε κάνει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με πολλούς άλλους. Εμείς είμαστε πιο. Μια φορά, ρε φίλε, είχα πάει σε μαγαζί στην Καλυθέα. Επειδή εγώ τον κλαμπ και τέτοια δεν είμαι. Δεν μ' αρέσει. Τον ταμπαντούμπα, η ορθοστασία κτλ. Δεν είμαι. Και έχω πάει σε ένα μαγαζί, σε ένα από τα δύο γνωστά που έχει στην Καλυθέα, πριν 3-4 χρόνια με κάτι κολλητούς μου. Εγώ δεν ήθελα. Αυτοί λέγανε άντε σηκωπάμε, άντε σηκωπάμε. Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Και έχει γίνει κατά τις 2-2,5 έχει φύσκα όλο το μαγαζί. Να χορεύουν, είμαι εγώ τώρα στο μπαρ με τους κολλητούς μου, να χορεύουν οι διπλανοί μας. Εγώ να κάθομαι, να μην κουνιέμαι. Αλλά επειδή είμαστε τόσο κολλητά, να χορεύω κι εγώ μαζί τους. Χωρίς όμως να το θέλω. Κουνιόταν ο άλλος, κουνιόταν, είχε μία από. Και έχουμε κάνει το εκπληκτικό που βάζαμε τα ποτήρια μας πάνω σε κάτι το οποίο νομίζαμε ότι ήταν τραπεζάκι. Βάζαμε νερό πότηρα, τέτοια από τα ποτά κτλ. Και κοιτούσαμε από εδώ από εκεί, γυρνούσαμε και τα ποτήρια εξαφανίζονταν. Γίνεται μια, γίνεται δύο, γίνεται τρεις. Και τελικά ήταν ηχείο που κουνιότανε και έπαιρνε τα ποτήρια πίσω και φεύγανε από πίσω και σπάγανε. Και εμείς δεν παίρναμε χαμπάρι. Ωραίες καταστάσεις, ωραία πράγματα. Λοιπόν, καλά να περάσετε και εσείς που ξεκινάτε τώρα για τη Χαλκιδική. Καλά να περάσετε και εσείς που θα πάτε αύριο στη Χαλκιδική. Εμείς εδώ θα είμαστε. Σαββατοκύριακο δεν το κουνάμε. Ρούπι από εδώ. Έρχεται και ο Μίτζεν Μπάσα την Κυριακή το βράδυ Χριστοκιώση και πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούμε. Βεβαίως. Αυτόν τον κόφτη που κλωτσάει και τη μάνα του, 31 ετών, έρχεται την Κυριακή το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το μεταγραφικό παζλ του Άρη, τουλάχιστον όσον αφορά το βασικό κορμό. Δεν αποκλείω να γίνουν και μερικές ακόμα κινήσεις, αλλά εκείνες θα είναι περισσότερο συμπληρωματικές. Και ανάλογα με τις αποχωρήσεις που θα υπάρξουν από το ρόστερ. Θα τα πούμε και για τον Άρη μετά τις 10.30, γιατί είχαμε σήμερα ειδήσεις. Εδώ από αυτό το μικρόφωνο είχαμε πει Χριστοκιώση χθες ότι σήμερα θα έχουμε εξέλιξη με το ΦΟΡ. Και είχαμε εξέλιξη με το ΦΟΡ. Χαμζά Γιουνές υπέγραψε 2 χρόνια, βρίσκεται το βασικό σου ΦΟΡ. Τι έμενε τώρα, στόπερ βρήκες. Την 11 την έκλεισε πλάκα-πλάκα. Μια χαρά. Κομπλές. Και τώρα πας να. Να κάνεις προβληματικές κινήσεις. Αν και ο Θόδωρος Καρυπίδης σήμερα ανέβασε ένα σουν, είδα σήμερα στο Instagram. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι τις 10.30 για όσους έχετε διάθεση. Παρασκευή βράδυ, έτσι. Όσους δεν ακολουθήσετε το ρεύμα και τη μόδα της Χαλκιδικής ή της βραδινής εξόδου στη Θεσσαλονίκη και είστε στο σπίτι και ακούτε χαλαρή, ωραία, με το χυμό σας και την πύρα σας στο χέρι. 2.31.0.287 και 3.8 μέχρι και τις 10.30 ανοίγουμε τις γραμμούλες. Ανέβασε λοιπόν ο Θόδωρος Καρυπίδης ένα σουν στο Instagram και μας προειδεάζει για κάτι καλό.
που αφορά την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Και άμα λέει Σουν, αύριο, μεθαύριο, κάτι μπορεί να προκύψει και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Παναθηναϊκός έκανε μεταγραφή, ρε φίλε. Χατζη Θεοδωρίδης, λέει, από την Μπρέντφορντ, 29χρονος αμυντικός χαφ. Ελεύθερος φυσικά, γιατί και εκεί σφιχτό είναι το πορτοφόλι. Τι ωραίες μουσικές βάζεις, ρε φίλε. Άμα στείλεις κατευθείαν στην παραλία εσύ. Λοιπόν... Κάτσε το. Α, εδώ πέρα. Η σύζυγος πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη έκανε, λέει, την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη για φέτος. Η Βούλα Παπαχρήστου. Θυμάσαι με ποιον είναι. Με τον Λάζαρο Χαριτονίδη, βεβαίως. Από τα καλύτερα παιδιά. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός χαρακτήρας. Λοιπόν, ήταν μέχρι... Ήταν βασικά πρόπερση στην ομάδα, ναι. Δεν μπορώ να το στείλω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ψήνει ιδιαίτερα. Τέλος πάντων. Όπως δεν μπορεί και το... Όπως προτιμώ το βουνό από τη θάλασσα, γενικότερα. Έχω αυτή την ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, εγώ έχω σηκωθεί καλοκαίρι στην καρδιά του καλοκαιριού και έχω φύγει διακοπές στα Ιωάννινα. Τρεις μέρες. Άρε φίλε, τώρα πας στην παραλία. Να σου πω κάτι. Για μένα παραλία είναι ταλαιπωρία. Τι? Α, Χρήστος Κιώζης. 15 Αύγουστο λέει πρόπερση στα Τζουμέρκα. 10 μέρες. Ενέρε φίλε τώρα δηλαδή. Η μόδα της παραλίας. Κάτσε τώρα. Εγώ είχα πάει στα Ιωάννα, φίλε, βουνό, ωραίο κτλ. Μια χαρά. Εγώ την παραλία, να ξέρεις, τη βλέπω σαν ταλαιπωρία. Άσχετα από όταν φτάνεις εκεί πέρα, μπορεί να περάσεις καλά. Και άμα έχεις καλή παρέα και βουτάς. Γιατί πρέπει να κάνεις, να αλλάξεις, να βάλεις το μαγιό. Αυτό το πράγμα τώρα με τις παντόφλες. Που εγώ δεν φοράω παντόφλες στην παραλία ποτέ. Ξεκάθαρα, έτσι. Πηγαίνω με αθλητικό παπούτσι. Οι κολλητοί μου με βρίζουν γι' αυτό. Δεν θέλω να φάω, ρε, παντόφλα. Δεν μπορώ να οδηγήσω με την παντόφλα πρώτα απ' όλα. Βάλει την να λέει στο προπαγκάζ και βάλει την να λέει όταν θα παρκάρεις. Δεν θέλω. Θέλω από το παπουτσάκι μου. Η παντόφλα σηκώνει άμμο και ενοχλείς και τους άλλους στην παραλία. Το παπούτσι δεν σηκώνει. Πας εκεί πέρα, βγάζεις παπουτσάκι, καλτσάκι μέσα, τα βάζεις κάτω την ξαπλώστρα, βάζεις το αντιλιακό σου, είσαι με το μαγιό σου και είσαι κύριος. Μια χαρά. Αλλά και πάλι αυτό στο μυαλό μου φαντάζει λίγο ως κούραση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 2-31-0-27 και 3 οχτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές μας για να σχολιάσουμε εδώ πέρα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Οι φίλοι του Άρη νομίζω ότι. Και μαζί με αυτούς του ΠΑΟΚ βέβαια, που περιμένουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Εσείς ειδικά του Άρη όμως, τα τελευταία 24 ώρα είστε σε πολύ δυνατή κατάσταση, με το μεταγραφικό ντεμαράζ που έχει σημειωθεί στην ομάδα, που είναι πολύ κοντά στο να κλείσει και το ρόστερ. Σχεδόν έχει κλείσει το βασικό της κορμό και πλέον πάει για συμπληρωματικές κινήσεις. Γενικότερα ο κόσμος του Άρη αρχίζει να ζεσταίνεται και πρέπει να ζεσταθεί ακόμα περισσότερο. Το περιμένουν και στην ΠΑΕ άλλωστε και εν ώψη και του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, όπου οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν και πάρα πολύ κόσμο, σύν την ανταπόκριση που ελπίζουν ότι θα υπάρξει και σαν διαρκείας εκείνη τη μέρα ή μέχρι εκείνη τη μέρα, τη στιγμή που γίνονται μεταγραφές, που γίνονται και γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια να ζωντανέψει έτσι λίγο παραπάνω το κλίμα στην ομάδα, κυρίως στις τάξεις του κόσμου. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο κουπόνι του στοιχήματος. Στην Αργεντινή, Τίγκρε Γκιγέρμο Μπράουν. Σαν όνομα ανθρώπου είναι αυτό. 1-0 στις καθυστερήσεις. Στην Αυστρία έχουμε τελικό Καραμπάκ Βιέννα Νόιστατ 0-2. Μέτερσντοφ Χόρν 0-1 και Κουφστάιν Ραπίντ Βιέννης 0-3. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο τελευταίο. Στη Βουλγαρία, Τσέρνο Μόρε Βάρνα Μπότεφ Μπράτσα 1-1. Στην Γερμανία, Augsburg 2, Μπάκμπαχ 0-1. Στην Ελβετία, γκολ για τη Λοζάνη, η οποία ισοφαρίζει την Κριέν 1-1. Η Λοζάνη που ήταν ανάμεσα στις ομάδες, Χριστοκιώση, που αγωνίστηκε ο Μίτζεν Μπάσα. Φυσικά, έτσι λοιπόν, είναι εξαιρετική Ελβετία. Έχει και Ζάμπια, ρε φίλε, παίζει. Αν είναι δυνατόν. Πού είναι ο Κιλόνης, ρε φίλε, να τα πει αυτά, δηλαδή τώρα για τον Θεό. Λοιπόν, στην Ιρλανδία, Bohemians Bray 3-0 στο 36, St. Patrick's Limerick 0-1 στο 21ο λεπτό. Στην πρώτη κατηγορία της Ιρλανδίας, UCD Galway 0-0, Καμπιντίλη Cove Rambler's 2-0, Drogheda United Athlon Town 2-0 και Harps Selborne 0-0. Και στην Ισλανδία, στο 7ο λεπτό, Throttur Njardvik 0-0. Στη Λευκορωσία 84, Μπάτε Μίνσκ 2-0.
Στην Πολωνία ημίχρονο Γιαγκελόνια. Μεγάλη Γιαγκελόνια, ρε φίλε. Μίχαλ Πρόμπιερς, βεβαίως. Λέχια Γκντάνσκ 0-1. Στη Ρουμανία Κλουζ Μποτοσάνι 1-1 στο 51ο λεπτό. Στην Ρουμανία βρίσκεται Χρήστο Κιώση στο Βουκουρέστι ο Χαμζά Γιουνές, ο οποίος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Τελικό στην Αργεντινή. Τίγκρε Γιέρμο Μπράουν 1-0. Με παίχτη λιγότερο τελείωσαν οι φιλοξενούμενοι το παιχνίδι. Λοιπόν, σιγά σιγά θα αφήσει το τραγούδι να παίξει λίγο, γιατί είναι και ωραίο. Και θα μας πάει αυτό στο πρώτο διάλειμμα, Χρήστο Κιώση, τη τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα για τον Μπαλαντέρ. Και μόλις επιστρέψουμε, θα ασχοληθούμε λίγο με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Γκολ στη Βουλγαρία, Τσέρνο Μόρε Βάρνα, Μπότεφ Μπράτσα 2-1 γηπεδού, 67ο λεπτό. Λοιπόν, άστο τραγουδάκι να παίξει. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είχαμε και κάτι τηλεφωνάκια τώρα να τακτοποιήσουμε. Το ρεπορτάζ τρέχει, Χρήστο μου. Λοιπόν, 107,4. Μπαλαντέρ Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε πάλι γραμμές, γιατί τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλεως. Θα ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ σε ένα λεπτάκι. Θα έχουμε την Αγάπη Γαβριλίδου για να μας δώσει τα νεότερα από το στρατόπεδο του Κεφάλου. Την προετοιμασία για το μαζί με τη Βασιλεία. Την κίνηση στο διαρκέας που είναι πολύ ικανοποιητική. Είχαμε γκολ στο στοίχημα Rapid Vienna, γιατί Rapid Vienna Kufstein. Rapid Vienna 0-5 στο 63ο λεπτό. Λοιπόν, και φιλικά συλλόγων έχει. Μάλιστα, Levante Bournemouth 3-4. Γκολ τώρα και Birmingham τον Κάστερ 1-0. Μάλιστα, καμιά ενδιαφέρουσα ομάδα υπάρχει. Γκολ και West Brom 1-1 την Aberdeen στο 41. Porto Lille 0-0. Altrincham Crewe 0-3. Maidstone. Πώς διαβάζετε αυτό. Billericay 0-1. Macclesfield Burnley 0-1. Kerzon Aston Burnley 1-1. Και πάμε να καλησπερίσουμε την Αγάπη Γαβριλίδου για να μας δώσει τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσο καιρό έχω να σε ακούσω, Νίκο? Αιώνες. Στον αέρα πάρα πολύ καιρό. Στον αέρα, ναι, έχουμε να ανταμώσουμε μήνες ολόκληρους. Αγάπη, είναι μια πραγματικότητα. Σε πετυχαίνουμε έξω. Σε πετυχαίνουμε. Πού είμαι, στο ραδιόφωνο, εσύ? Όχι, θα έλεγα, ρε παιδί μου, πού είναι εκείνο το περασμένο το καλοκαίρι που ήσουν στο στρατό, λέμε τώρα, στην Κύπρο. Στη δύσκολη θητεία μου, αγάπη, Γαβριλή. Και σε έβγαζα, Νίκο Παπαδόπουλο, και μου έκανες παρέτα πρωινά. Με είχες βγάλει. Με έβγαζε. Είχα βγάλει και όχι μόνο εσύ, είχα βγάλει. Νίκο, μία ώρα σε κρατούσαν. Έκανα διάλειμμα και ξανά έπαιρνα μετά. Έτσι είναι. Αγάπη, αυτά είναι τα αποδοτικά. Κατάλαβες. Μία εσύ, μία εγώ θα πάει. Δεν είναι. Κατάλαβες. Και τώρα είμαι έξω. Ναι, έτσι. Και με πήρες και με διέκοψες. Ναι. Και σαν σωστή επαγγελματίας που είμαι, ναι, βγήκα έξω για να σου μιλήσω. Εντάξει, τώρα αγάπη, με σκλαβώνεις, δηλαδή, εντάξει. Είναι μεγάλη ευθύνη, φίλε, να κάνεις ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Ήταν άλλη μια γεμάτη μέρα. Ετοιμαζόμαστε για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπότε οι ειδήσεις είναι πολλές. Καταλαβαίνεις. Για πες μας, για ξεκίνα λίγο. Θα ξεκινήσω από το πιο φρέσκο, που έχουμε και πολλές ερωτήσεις και στο site από ό,τι βλέπω, για τα εισιτήρια διαρκείας, πόσο έχει φτάσει το νούμερο και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει ένα θέμα με το αν θα δοθούν εισιτήρια το Σαββατοκύριακο ή όχι. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα ο αριθμός των διαρκείας, σήμερα αρχικά, γιατί έφυγαν πάνω από 1000 διαρκείας και πάλι, ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει πλέον τα 12.704. 8.854 από αυτά είναι ανανεώσεις. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των ανανεώσεων, δηλαδή από αύριο όλες οι θέσεις που δεν έχουν ανανεωθεί αλλά και οι κενές από πέρσι είναι στη διάθεση του κόσμου. Όλο το Σαββατοκύριακο θα πωλούνται διαρκείας ιντερνετικά όλο το 24ωρο, οπότε δεν υπάρχει περιορισμός χρονικός για τον κόσμο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα εκδοτήρια θα είναι κλειστά. Και την Δευτέρα ανοίγουν και πάλι για την πόλη των εισιτηρίων για το μάτς με τη Βασιλεία. Νομίζω ότι το 21.000, το νούμερο που λέγαμε χθες, ότι εκεί θα κλείσει, θα το φτάσουμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι όπως πάει η κατάσταση αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα πολύ καλό θετικό κλίμα στην ΠΑΕ, γιατί βλέπουν ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά για τα εισιτήρια, για το κομμάτι των εισιτήριων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν είδες, σήμερα έγινε τα αποκλειστήρια των νέων εμφανίσεων. Το είδες καθόλου? Το πήρα το μάτι μου λίγο, ναι.
Άνοιξε λίγο φίλε πάω 24 και μπες στο κείμενο που έχει τίτλο «Οι λεπτομέρειες των νέων εμφανίσεων» που είναι όλα μαζί. Εμένα η γκρίμα. Τα λέω κιόλα. Ωραία, και εμένα η γκρίμα άρεσε. Ναι. Που είπα, πάω στην εξηγεί ως ανθρακή. Που είναι, οκ, okay, συμφωνώ. Ναι. Είναι νομίζω πανέμορφη εμφάνιση. Αυτή είναι όλη γκρι και αποκάλυψε σορτσάκι και φανέλα και αυτή είναι η εκτός έδρας της εμφάνιση. Δηλαδή στο κλειάδι της Βικελίδης όταν είναι να παίξουμε μαζί Νίκο Παπαδόπουλε αυτή την εμφάνιση θα δεις. Μάλιστα. Με ανθρακή θα έρθω να παίξω. Mm-hmm. Και η βασική φανέλα είναι η κλασική ασπρόμαυρη με πιο χοντρή ρίγα φέτος. Και έτσι εμπνευσμένη από την φανέλα που έχει κατακτήσει το τελευταίο πρωτάθλημα. Οι εμφανίσεις αποκαλύφθηκαν σήμερα μέσω των social media, δεν θα γίνει παρουσίαση όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε έτσι μέσα από τα social media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στα πρότυπα μεγαλύτερων κλαμπ που το συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια για αυτά. Και οι πρώτες εντυπώσεις γι' αυτό είναι θετικές και είναι και πλέον και φανέλες στη διάθεση του κόσμου για να τις κάνουν δικές στα αγωνιστικά. Συνεχίζει την προετοιμασία για το παιχνίδι της. Έχουμε πει από χθες ότι ο Μπίσες Βαρ είναι εκτός, δεν υπολογίζεται. Ο Ζαμπά με τον Ουάρντα είναι οι δύο που διεκδικούν τις θέσεις του Μπίσες Βαρ. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι δοκιμές από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά αύριο και μεθαύριο νομίζω ότι είναι οι δύο καθοριστικές προπονήσεις που θα δείξει ο Ρουμάνος το σχήμα για την Τρίτη, γιατί η Δευτέρα η προπόνηση είναι το πρωί στις 10 στην Τούμπα η τελευταία, θα είναι και ανοιχτή στο, για τον δημοσιογράφο, οπότε δεν συνηθίζει ο Λουτσέσκου να κάνει δοκιμές την τελευταία ημέρα, πόσο μάλλον σε προπονήσεις που είναι και ανοιχτές. Και πηγαίνοντας και στο παιχνίδι, να πούμε ότι η Βασιλεία αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα το μεσημέρι, τη Δευτέρα το πρωί ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στην Τούμπα και κατόπιν ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Αντελίνο Βιερίδη θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του τύπου στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και το απόγευμα θα ακολουθήσουν οι συνέντευξεις τύπου της Βασιλείας. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι στις 7.30 η συνέντευξη τύπου και λίγο νωρίτερα είναι η προπόνηση. Θα είμαστε και εκεί πέρα για να τα μεταφέρουμε όλα από το ρεπορτάζ των Ελβετών, οι οποίοι Ελβετοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη με προβλήματα, έχουν παίκτες που ναι μεν δεν είναι καλά, δεν υπολογίζονται και για το βραινό παιχνίδι πρωταθλήματος. Θα έρθουν, είναι μάλλον αρχικά στη λίστα με τους παίκτες που έχουν διάθεση δικαίωμα συμμετοχή συγγνώμη στο παιχνίδι, αλλά θα δούμε αν θα έρθουν την Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι αρκετά τα θέματα, είναι ο Μπαλάντα, είναι ο Κάμπο και θα δούμε αν θα ταξιδέψουν εδώ πέρα. Αν δεν ταξιδέψουν θα είναι μεγάλα πλήγματα για την Βασιλεία. Το είπε σήμερα και ο ίδιος ο προπονητής της Βασιλείας, είπε ότι είναι παίκτες αυτοί οι δύο ειδικά, ο Μπαλάντα και ο Κάμπο, που άμα δεν τους έχουμε στην διάθεσή μας θα έχουμε θέμα. Παρ' όλα αυτά είπε ότι θα δούμε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημά μας για την Τούμπα και θα δούμε πώς θα παρουσιαστούμε εκεί. Αυτά νομίζω ότι είναι τα κυριότερα της σημερινής ημέρας, Νίκο Παπαδόπουλο, σε κάλυψα. Απόλυτα. Τα είπα εντάχει, είδες. Με μία ανάσα. Που, μπράβο αγάπη Γαβριλίδου, έτσι πρέπει κιόλας, πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα και σε καλή κατάσταση, γιατί έρχεται επίσημο παιχνίδι και οφείλεις να είσαι σε γρήγορηση για να ενημερώσεις το λαό του ΠΑΟΚ 24, κυρίως μέσα από το live, το αγαπημένο live, έτσι, που δίνει... με τα ωραία τα μηνύματα και τις συζήτηση που ανοίγουμε με τον κόσμο. Που δίνει ψωμάκι. Ναι, αγάπη Γαβριλίδου, ναι. Και να ξέρεις, Νίκο, εγκαινιάζουμε και καινούριο live συνέντευξη τύπου. Για πρώτη φορά θα κάνουμε και συνέντευξη τύπου έτσι τη Δευτέρα. Με εικόνα? Με εικόνα τι εννοείς? Θα κάνετε live και θα γράφετε και τη συνέντευξη τύπου. Ναι, όπως είναι το live όμως του αγώνα. Μάλιστα. Αυτό και μάτες ποιος ανέλαβε. Α, εσύ. αυτό θέλει όμως πολύ ταχύτητα και συγκέντρωση, αγάπη Γαβριλίδου. Γι' αυτό ρε φίλε, είναι πολύ εργαλείο, αγάπη Γαβριλίδου, για να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Σωστά. Θα υπάρχουν και σχόλια δηλαδή από τον κόσμο και τα λοιπά. Όχι. Ναι, γιατί σχόλια δεν θα έχει. Ναι, δεν προλαβαίνεις να κάνεις αυτά. Σχόλια συνέντευξη που δεν θα έχει, θα είναι μόνο το live. Αλλά θα υπάρχει και live streaming από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Μια χαρά, έτσι έλειωσε. Τώρα που είπα, live streaming, ένα τελευταίο που θυμήθηκα, να πούμε ότι έχει κλείσει και οριστικά το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι που πάγουμε με τη Βασιλεία στην Ελβετία θα μεταδοθεί από τα Epsilon, το ανακοίνωσαν σήμερα και επίσημα, ήταν γνωστό τις τελευταίες ημέρες, απλά σήμερα επισημοποιήθηκε κιόλας και έκλεισε αυτό.
Οπότε το δεύτερο παιχνίδι στέψαν, το πρώτο παιχνίδι στην Νόβα και από ό,τι πήρε το μάτι μου τέψαν πήρε νομίζω και το παιχνίδι του δρομή του. Πρέπει να ανακοινώθηκε και αυτό σήμερα το απόγευμα, αν το πήρε κάπου το μάτι μου. Οπότε αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι από το έψιλο. Νομίζω είναι ευχάριστο αυτό γιατί είναι και ανοιχτό κανάλι, θα μπορεί να το δει και περισσότερος κόσμος σε σχέση με το πρώτο της Νόβα. Νίκο Παπαδόπουλε. Μάλιστα, μάλιστα. Σε αφήνω να συνεχίσει το ποτό σου για να πάρεις δυνάμεις για τα live που έχεις να κάνεις, για τα σχόλια που θα πρέπει να θα κληθείς να απαντήσεις. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι τα σχόλια. Κορδελιό forever, αγάπη Γαβριλίδου, να είσαι καλά. Καλό... Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλό βράδυ λοιπόν. Καλή ναι, κωδικοποιημένο το τελευταίο για την αγάπη, το κατάλαβε. Λοιπόν, όχι πως το, το εννοώ εγώ, απλά η αγάπη κατάλαβε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και την αγάπη Γαβριλίδου. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι είχαμε σήμερα και με τα διαρκείας και γενικότερα με, με τις προετοιμασίες της ομάδας για το παιχνίδι της Τρίτης με τη Βασιλεία στο στάδιο της Τούμπας. Και σιγά σιγά Χρήστο Γιώση δώσε μια μουσική γέφυρα δευτερολέπτων για να πάμε στον Άρη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και στον Άρη. Είχαμε πει από χθες το βράδυ ότι η σημερινή μέρα ίσως έχει κάτι για το φορ. Και τελικά έτσι έγινε. Με τον Άρη να συμφωνεί με τον Χαμζά Γιουνές για τα επόμενα 2 χρόνια. Η είδηση που διαβάστηκε αργά χθες το βράδυ και στο Λαμπαουτάρης. Ήταν θετικός εξ αρχής ο ποδοσφαιριστής στην προοπτική του Άρη. Χθες αργά το βράδυ οι κιτρινόμαυροι κατέθεσαν την πρότασή τους στον εκπρόσωπο του παίκτη μετά από τη μεταγραφική σύσκεψη που είχαμε χθες το μεσημεράκι ανάμεσα στο Θόδωρο Καρυπίδη, τον Πάκο Ερέρα και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Ζήγησαν τα δεδομένα και τις περιπτώσεις που είχαν στα χέρια τους όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης και κατέληξαν στο Γιουνές καταθέτοντας έτσι την πρότασή τους στον 32χρονο Τινίσιο επιθετικό, που ήταν εξ αρχής θετικός. Ενημερώθηκε σήμερα για την πρόταση του Άρη και δεν το σκέφτηκε πολύ. Είπε το ναι, δώσαν τα χέρια και δύο πλευρές. Μάλιστα υπάρχει και μια πρώτη δήλωση του παίχτη, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Άρη, αλλά στην ουσία είναι παίχτης της ομάδας. Ποιος είναι τέτοια ώρα, περίμενε. Μην κόβεσαι, Χριστογιώση. Θα το τακτοποιήσω τώρα. Ωραία, λοιπόν. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Όχι εγώ, ο Χαμζά Γιουνές, ο οποίος συνεχίζει λέγοντας ότι ξέρω πολύ καλά την ιστορία και το τι σημαίνει να αποτελείς κομμάτι του συλλόγου. Γνωρίζω τις δυσκολίες που πέρασε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό μου δίνει επιπλέον κίνητρο για να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο κόσμος του Άρη αποτελεί το σημαντικότερο ίσως κομμάτι του συλλόγου. Από την πρώτη και όλα στιγμή δέχτηκα αρκετά μηνύματα και τηλεφωνήματα αγάπης τα οποία με συγκίνησαν. Χαίρομαι που τώρα θα τον έχω στο πλευρό μου και υπόσχομαι πως θα αγωνίζομαι και θα μάχομαι για αυτούς. Ελπίζω να αποτελέσω και εγώ κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου και να αφήσω το στίγμα μου σημειώντας ουσιαστικές επιτυχίες με την ομάδα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τα στελέχη της ΠΑΕ και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη τους. Είναι η τοποθέτηση του Χαμζά Γιουνές, του Τινίσιου επιθετικού, ο οποίος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Άρη, να ανακοινωθεί κιόλας και να παρουσιαστεί από την ομάδα. Όσον αφορά τις αφήξεις των παικτών που περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, αναμένεται ο Μίτζεν Μπάσα στην Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές του με τον Άρη και για να δώσει τα χέρια με τους κυτρινόμαυρους, να ανακοινωθεί κιόλας. Δεν θα προλάβει βέβαια. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι στη διάθεση του Πάκου Ερέρα για το φιλικό με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιουνές φυσικά που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αλλά και για τον Φραν Βελέθ, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές με τον Άρη και για να υπογράψει με τους κιτρινόμαυρους. Άρα δεν θα είναι αυτοί οι τρεις στο παιχνίδι με την Ένωση. Υπάρχουν βέβαια αρκετά νέα πρόσωπα τα οποία ο κόσμος μπορεί να πάει και να δει από κοντά στο γήπεδο. Και θα περιμένουμε τους τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να τους δούμε στα φιλικά που θα δώσει η ομάδα στην Ολλανδία αλλά και σε εκείνα που θα ακολουθήσουν με την επιστροφή της από τις κάτω χώρες εδώ με την Λάρισα στις 9 Αυγούστου, με την Ξένα στα Πηγάδια στις 11 και με τον Μπας Γιάννα στις 18 του μήνα η πρόβα Τζενεράλε, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τελικά 25 Αυγούστου, γιατί στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο, ούτε και αυτό. Αφού όπως διαβάζαμε και σήμερα κάποια δημοσίευματα την Αθήνα, η σέντρα της 25ης Αυγούστου είναι στον αέρα. Με τα τωρινά δεδομένα.
Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα νέα στην ομάδα, υπήρξε μια ανάρτηση ενηγματική από τον Θόδωρο Καρυπίδη στα social media, το απογεματάκι, με τη φράση soon, δηλαδή σύντομα. Άρα μας προειδεάζει και για κάτι ακόμα μεταγραφικό, νομίζω, ο πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΙΣ, ίσως και κάτι δυνατό σαν όνομα. Θα περιμένουμε για να δούμε. Νομίζω ότι ίσως και αν όχι αύριο μέχρι την Κυριακή να έχουμε κάτι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα της ομάδας και τις προπονήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, και σήμερα οι παίχτες προπονήθηκαν πρωί και απόγευμα, και πρωί μάλιστα 8 η ώρα. Έτσι, νωρίς δεν σου πάει ο Ερέρα, Χρήστο. Δεν χαρίζει. 7 η ώρα γερτήριο, 8 η ώρα στο γήπεδο. Πού να προπονηθείς, ρε φίλε, γίνεται την ώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και 6.30 το απογευματάκι με νέο πρόσωπο, το Δημήτρη Κωνσταντινίδη, το ένατο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Χρονικά, τελευταίο βασικά χρονικά και ένα το μεταγραφικό συνολικά. Τέθηκε αυτό στη διάθεση του Ερέρα. Προληπτικά έμειναν εκτός Κολάσο, Ντιγκινί και Ματίγια για καθαρά προληπτικούς λόγους. Ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Και από ό,τι αναφέρει και ενημέρωση ΠΑΕ, θα μπουν κανονικά αύριο στο πρόγραμμα της ομάδας, το οποίο έχει πάλι πρωί και απόγευμα προπόνηση, του τεντώνει ο Ερέρα. Όπως τους είχε και στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, έτσι και τώρα δεν χαρίζει ο Ισπανός και κάνει και δίνει εισαγωγικά ένα γεμάτο πρόγραμμα στους ποδοσφαιριστές του. Και νομίζω θα πάει έτσι μέχρι και, μέχρι και τη Δευτέρα. Και πιθανότατα την Τρίτη να έχει μόνο μία προπόνηση πριν το φιλικό με την ΑΕΚ 7 Τετάρτη, θυμίζω, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε τίποτα στο στοίχημα, αλλιώς να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, όταν σε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα. Κέρζον Άστον Μπέρνλι 1-2 στα φιλικά συλλόγων. Στη Ρουμανία καθυστερείς παίζουμε Κλουζ Μποτοσάνι 1-1. Έχουμε τελικό στην Πολωνία Τσόινιτσε Σαντέτσια 3-3. Γιαγκελόνια Λέχια Γκντάνσκ 0-1, 70 με 10 παίχτες παίζει η Γιαγκελόνια. Αυστρία, Κούφστάιν, Ραπίτ Βιέννης 0-5 στο 83ο λεπτό. Ημίχρονο στην Πρέμιερ της Ιρλανδίας, Σεντ Πάτρικς Λίμερικ 0-1 και στο 55 Μποέμιανς Μπρέι 5-0. Πάμε σιγά σιγά, Χρήστο Κιώση, στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στα 8 λεπτάκια μετά από τις 11, Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης, το καμάρι της κονσόλας. Μαζί μας και αυτός παρέα μέχρι και τις 12 που θα πάμε, εγώ, ο Χρήστος και εσείς. Έτσι, εσείς οι λίγοι, οι ηρωικοί που έχετε μείνει στη Θεσσαλονίκη και δεν έχετε πάει στη Χαλκιδική και πολύ καλά κάνετε. Θα πω εγώ FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526 με χρέωση 1,24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, ο κύριος Νίκος. Εγώ 10 Αυγούστου θα φύγω. Διακοπές. Πού θα πας, φίλε, διακοπές? Πάντως θα είμαι αρκετά μακριά, αλλά θα είναι ωραία. Σε νησί Επέσμα, σε ποιο νησί είναι, Νίκο, τώρα. Επαξία, άντε. Μυστικό είναι. Θα σε παρακολουθήσουμε. Το είπα, στους παξούς θα. Ωραία, ωραία. Η παξί πού είναι, φίλε? Δες το τώρα, δες παξί. Τώρα δεν θέλω να σε κατευθύνω, πάρε δες. Δε, όλα μας τα πω, τι θα κάνεις. Ψάξε και εσύ, πες δημοσιογράφος, ρε φίλε, ψάξε. Τώρα, δηλαδή, να στα πω όλα, κάντε κι εσείς κάτι. Στο λέω παξίδι. Παξί, ωραία, ωραία. Είναι σαν να σου λέω Σκιάθο Σαλόνισο. Είναι στα Επτάνησα, ωραία. Έχεις ξαναπάει, φίλε? Έχω πάει, ναι. Α, και ξαναπάς. Και στην Αλόνισο και στις γλώσσες και στις κουκουναριές στη Σκιάθο. Γιατί όμως πάτε, ρε φίλε, σε μέρη που έχετε ξαναπάει? Που στους Παξούς δεν έχω, πρώτη φορά. Α, πρώτη φορά, εντάξει, τότε πάω, οκ. Εντάξει. Ναι. Βλέπω εξαιρετικές παραλίες. Κοίταξε όμως, το καθήκον μου το έκανα σήμερα, Πήγες? Δεν σου πάρει το μισή λεπτό. Α, που μας είπες, που μας παραπληροφόρησε ότι έχει καινούργιες φανέλες, ενώ δεν έχει. Ρε φίλε, κατέβηκα κάτω, σου λέω. Ναι. Έχω να πάω 8 χρόνια, ήταν μια κοπέλα εκεί. Δεν ανοίγουμε εύκολα. Πήρα μια φανέλα 20 ευρώ, για την ώρα έχω αυτά. Τη φανέλα την έχω. Θα τη δεις την Τετάρτη. Θα πάρω ακόμα μία. Μάλιστα. Θα πάρεις για καινούργια, αν έχει. Ναι, θα πάρω ακόμα μία. Δύο.
Εντάξει, δηλαδή τι άλλο να πάρω. Να πάρω και δύο παίκτες. Δεν έχω τόσα λεφτά για παίκτες. Όχι, φίλο, καθένας μέχρι εκεί που μπορεί. Ναι, ρε φίλε, πήρα στην 9. Εισιτήριο 9. Φανέλα πήρα. Τι άλλο να πάρω, για πες μου. Καλά, ναι, εντάξει. Μια χαρά. Εγώ να πάω 8 χρόνια εκεί πέρα, από το 2010. Ναι. Η τελευταία φορά που πήγα και δεν ξαναπάτησα ήταν το παιχνίδι με την Κουρουμπίλια. Το 0 του Αστέρα Τρίπολης που πέταξε όλο στο μπουκάλι. Και σηκώθηκα και δεν ξαναπάτησα. Όση ώρα συμμιλάς στο μεταξύ, εγώ βλέπω τις παραλίες παξούς και σας ζηλεύω, φίλε, να ξέρεις. Εντάξει. Τι ωραία που είναι. Άμα δουλεύεις, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ εργάζομαι. Δεν είμαι άτομο της πλάκας να κάθουν και να... όταν θέλω να εργαστώ, θα εργαστώ. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να κάνω το κάνω. Δεν θα ρωτήσω κανένα. Στη ζωή μου έτσι. Σωστός. Και έχω πει και άλλες φορές που έχω πάει και τι έχω κάνει. Και αυτό δεν θα ρωτήσω κανέναν. Μόνο τον Νίκο, τον εαυτό μου δηλαδή. Πολύ σωστό σε βρίσκω. Λοιπόν, πήγα σήμερα, όσο και τις φανέλες. Εγώ δεν ρώτησα κάτι κοπέλα αν θα έρθουν καινούργιες. Ναι. Εγώ είπα, θέλω μια φανέλα του Άρη. Μου λέει πόσο, την ρωτάω, μου λέει 20 ευρώ. Και τη δείχνω αυτή, μου λέει αυτή. Και την Τετάρτη, αν θα υπάρχουν καινούργιες, θα πάρω και καινούργια. Αν δεν υπάρχει, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Μάλιστα. Το έχω κανονίσει. Δηλαδή θα πάω στις διακοπές μου, θα κάνω αυτό, 2-3 πραγματάκια. Αλλά όταν το λέω, λέω αυτό, αυτό. Όσο για τους άλλους δεν με νοιάζει αν θα πάνε να πάρουν διαρκείες. Εγώ το καθήκον μου ως Νίκος το έκανα. Και δεν είναι και λίγα λεφτά για έναν άνθρωπο που είναι εργαζόμενος, γιατί είναι 582 ευρώ είναι το, ο βασικός μισθός, αν το ξέρεις. Ξέρω, φίλε, το ξέρω. Α, μπράβο. Εγώ ο παπατζής, τζαμπατζής και τέτοιο δεν είμαι. Οι τζαμπατζίδες και οι παπατζίδες υπήρξαν στο σύλλογο, όπως βγαίνει το 79 εκείνη η πλακαδούρα και κάνει μοσπουλάκι μούρι, που δεν έχει βάλει πράγμα στην τσέπη του. Δεν το ξέρεις τι έχει βάλει και δεν έχει βάλει. Δεν έχει βάλει μία και το ρολόι που πήρε να το γυρίσει πίσω. Ανήκει στον Άρη. Μάλιστα. Δεν είναι δικό του. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Για τους παίκτες. Δύο θα είναι οι παίκτες που θα έρθουν στο σύλλογο ακόμα. Για πες. Δεν ξέρω ονόματα, αλλά χαίρομαι για αυτό που κάνει. Οι γρίφοι μου αρέσουν. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό που έκανε σήμερα ο Καρυπίδης, ναι, εντάσσεται σε αυτό που έχω πει και άλλες φορές. Πρόσεξε τώρα. Ετοιμάζει μια μεταγραφική κίνηση. Φαίνεται να ετοιμάζει κάτι καλό. Το πουλάει καλά τώρα. Βάζει τον κόσμο να σκέφτεται, να λέει ποιος έρχεται. Έχω 30 χρόνια να δω τέτοιο πράγμα. Το 2006 έγινε η αρχή. Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, όχι, όχι. Πες. Το 2006 έγινε η αρχή. Αλλά βέβαια ήταν άλλες εποχές, ήταν άλλα τα συστήματα. Εγώ. Είναι 6, δηλαδή 12 χρόνια. Δεν πάμε, καλά δεν το λέω. Ναι. Είναι 12 χρόνια. Ήμουν πιο μικρός, έκανα αυτό που έκανα, έτρεχα δεξιά-αριστερά. Τώρα θα κάθομαι λίγο πιο πίσω. Θα στρέξουν οι πιο νεαροί. Εγώ θα πάω κάπου άλλο να κάτσω. Αλλά θα απολαμβάνω τον σύλλογο. Όσο για αυτούς που βάζουν και κάνουν και ράνουν, δεν με νοιάζει αν θέλουν να βάζουν τις μπρίζες. Αυτοί ανήκουν στο παρελθόν. Αν θέλουν το δημιουργούν και να μου βγάζουν πάλι για καραβιές και τέτοιες, ας ασχοληθούν με τα μέσα που παίρνουν. Δεν με νοιάζει, το σύλλογο τον καταστρέψανε το 79, το 93 και το 2010. Είναι τρεις φορές καταστροφές. Και στο μπάσκετ είναι βέβαια περισσότερες. Με κάποιους, δεν ξέρω, Μπορντομίροφ το θυμάσαι, τον Μπορντομίροφ. Όχι. Εκείνη την καλτσαδέλτα που είχε φέρει μια... Πότε ρέχει αυτός, Μποκτομίροφ. Αυτός ήταν ο Μποκτομίροφ, είχε φέρει μια κάτι με τους Τσερπάνο και Καρακίτσιο ήταν αυτοί. Αν τους έχεις ακούσει, δεν τους θυμάμαι. Τους έχω ακουστά. Ορίστε. Τους έχω ακουστά, ναι, τον παίχτη δεν είναι. Τους έχεις ακουστά από τα τούπλα που πετούσαν, ας το μην το συζητάς. Τον παίχτη που λοιπόν, είπες δεν ξέρω. Για συνέχισε. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στο σύλλογο αυτό δεν ξέρω αν θα ηρεμήσει. Θα ηρεμήσει όταν θα πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο. Θα ηρεμήσουν. Που πιστεύω να είναι πολύ σύντομα. Αλλά οι κινήσεις αυτές θέλουν στήριξη. Αν την Τετάρτη ακούσω πάλι, μας έφερε ο Διαμαντόπουλος καραβιές, μας έφερε ο ένας το έτσι, μας έφερε ο άλλος το έτσι, είναι άξιοι της τύχης τους, όχι της μοίρας τους, της τύχης τους είναι. Οι δίπλα θα τους κοροϊδεύουν μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα και θα τον ακούσει χθες βγήκε ο άλλος
επί Μανάβη το 1983 που μπήκαν στη θύρα επί Δασυγέννη. Το στημένο εκείνο. Ακούς κύριε Παπαδόπουλε. Σας ακούω πεντακάθαρα. Πολύ ευχάριστο είναι αυτό τι με ακούς. Το 1983 έγινε αυτό. Και σε κορόιδευαν μέρα νύχτα ότι μπήκαν στη θύρα 3 επί Δασυγέννη. Ναι. Λοιπόν, αν θυμούνται πιο πάλι, ξέρουν τι συνέβη. Εγώ και το 83 ήμουνα 12 χρονών. Μικρός. Εγώ δεν υπήρχα καν σαν ιδέα. Ναι, ήμουνα 12 χρονών. Και μην ξεχνάς, εκείνη η ομάδα προδόθηκε. Δηλαδή από το 79-83 έχει προδομένη. Ήταν τελειωμένη ιστορία. Και βγαίνει και το... Κοίταξε, θα τους περιμένω κι άλλους θα βγάλουν τέτοιους. Κάποια στιγμή που θα μπορεί να ακούσει και την Αμερική του Ζαχουδάνη. Ναι. Περίμενε τα. Τρέμουν αυτοί, τρέμαν το 79, μην ξεχνάς, είχε έρθει ο Γκάλης. Εκείνες οι στιγμές ήταν επανάληψες στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα έχω ζει, δηλαδή μου τα έχουν πει και δεν πίστευα, δηλαδή, και το έχω ακούσει από πολλούς αυτά να τα λένε, όχι από ένα άτομο, να πεις άντε ένας, δεν είναι σωστός, αλλά από πολλούς τα ακούγα αυτά. Και ας σου πω και άτομα. Υπήρξε ο Χρήστος ο Χαλκέντερος, ο Βετεράνος, ο Ανδρέας που πιστεύουμε αυτοί, ο κύριος Αντώνης, Αργιανοί τεράστιοι, που μπορεί να μ' ακούνε αυτή τη στιγμή, μπορεί και να μην ακούνε, δεν ξέρω τώρα κάποιοι από αυτοί και να μην ζουν οι άνθρωποι. Εύχομαι να ζουν. Αλλά έζησα στιγμές, με το σύλλογο αυτό βέβαια πολλές άσχημες στιγμές, τρέχαμε και δεξιά και αριστερά, βέβαια έχω ζήσει, και υπήρχε και ένας είναι ταξιζής τώρα αυτό το παιδί, το έχω ξεχάσει, είναι μεγάλης ηλικίας. Ο Στεφανής, αν με ακούει ο Στεφανής. Νίκο, με ακούς? Καμπάνα, φίλε. Μπράβο, ο Στεφανής. Ναι. Αυτός ο τεράστιος Αριανός. Mm-hmm. Βέβαια δεν ξέρω το αυτό το παιδί τι κάνει, δεν γνωρίζω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά τεράστιοι Αριανοί. Ο κύριος Ανδρέας. Αυτοί εγώ όταν τους έβλεπα καθόμουν από Σούζα. Άλλα χρόνια, άλλα χρόνια. Δεν είναι πολλά, είναι 8 χρόνια. Εγώ μετά την εγκατέλειψη σηκώθηκα, έφυγα γιατί το σύλλογο ήδη τον τελειώσανε με διάφορους τρόπους, τρυπήματα χοντρά και έφυγα, δεν ξαναπάτησα. 8 χρόνια δεν είπα, δεν ξαναπατώ. Τώρα αλλά μόλις είσαι πάλι εδώ. Όχι με την έννοια ότι ξέρεις γυρίζω επειδή θα κάνει κάτι. Γυρίζω γιατί ο σύλλογος πρέπει επιτέλους να πάρει τίτλους. Μόλις πάρει τους τίτλους και μεγαλώσει ακόμα λίγο θα πάνε πιο νέα επόμενη. Εγώ θα σταματήσω. Εντάξει, ας κάνει μια καλή πορεία φέτος και βλέπουμε κατά τον τίτλο τι γίνεται. Σίγουρα ο Άρης πρέπει να έχει στόχο ένα τίτλο, αλλά... Κοίταξε, εσύ 27 χρονών. Ναι. Όταν θα φας πατατικές γερές, θα γίνεις και στη δικιά μου ηλικία, ναι. Τότε θα καταλάβεις. Τώρα δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα, αλλά να τα ξέρεις. Αυτά εδώ, με ένα, που καθόμουν εγώ ώρες ατελείωτες και τους άκουγα τους ανθρώπους, με κλάματα βέβαια οι περισσότεροι, αυτός ο Χριστάρας, ο Χαλκέντερος που είναι ρε φίλε. Δεν ξέρω τα παιδιά του τι κάνουν. Γιατί τους θυμάμαι εκεί στην Παπαναστασίου, είχαμε βρεθεί κανένα δύο φορές. Ναι. Ωραίες στιγμές. Ο Βετεράνος πού είναι, πού είσαι ρε Αθανάση. Βετεράνος, ρε φίλε, χάθηκε τώρα. Δεν το θυμάσαι, σε άστο να είχα, όταν άκουγα παλιά... Όταν λέμε Βετεράνος, Βετεράνος, όχι της πλάκας, Βετεράνος. Όταν άκουγα ραδιόφωνο παλιά, ρε παιδί μου, κτλ. Ναι. Τον άκουγα, το θυμάμαι. Δύο. Ο κύριος Ανδρέας, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, αν με ακούει έχει την σεβασμό μου και την εκτίμηση τρεις. Ο κύριος Αντώνης, μεγάλης ηλικίας, μπορεί να με θυμάται, τέσσερις. Και ακόμα υπήρχε ακόμα ένας βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν σταματήσει, βγήκε με το όνομα Βέβελος. Δεν ξέρω γιατί μερικοί το Βέβελος που το παίρναν εμφανιζόταν, αλλά δεν ήταν αυτός. Αυτή ήταν η ιδέα. Βέβαια υπάρχουν και στη δική μου ηλικία, αλλά αυτή δεν θέλω να ασχοληθώ γιατί μερικοί ήταν και άστα να πάνε. Αλλά στις στιγμές που ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα ήταν οι καταστάσεις ωραίες. Μακάρι να ζήσουμε ξανά. Αυτά πιστεύω να τα ζήσεις, αλλά πρέπει να είσαι άνθρωπος, γιατί ο σύλλογος αυτός τα έχει όλα, πώς το λένε. Εκεί που λες πάμε ωραία να τα διαλύσουν όλα, να τα καταστρέψουν όλα. Τα έχω πει και άλλες φορές για πιο παλιούς που δεν τους έχω στέρει. Πριν τον Βαγγέλη τον Σιρόπουλο δεν τον έχω ζήσει. Ναι. Με τον Θρυλικό Τάπα. Ναι, ναι. Δεν τον Κεραμιδά.
ήρθε και ο Κομαίνης. Ποιος παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη είχε παρατσούκλι φορτηγό? Φορτηγό? Ναι. Ξενός? Ναι. Ο Ελκαμιός του τύπου αυτού που δεν ήξερα 1,5 δισεκατομμύριο που να το χρησιμοποιήσουν. Το ρολόι που έπαιρνε. Μαζί με τον Κούκλο και Φλόρες ήταν αυτό. Ναι, ο Φλόρες, με το και ο Χρήστος, ναι. Γιατί ναι, κόλλησε στο μυαλό μου φέρει έναν, τώρα, ή Ούγκρος ή τον Ιτσέχος, τον Μίστερ. Πώς τον Μίστερ, αν θυμάσαι. Αυτός δεν είχε πόδια, αυτός... 38! Ορίστε. 38! Πιο πίσω είναι. Αυτός είναι... Ο Κομιτομινάς πότε ήρθε, το 97, 98, το... μετά την... Αυτόν τον έφερε εσύ το 97 ή το 98 νομίζω. Τώρα η επόμενη χρονιά, αλλά είναι εκείνες οι χρονιές. Άρα είναι όταν κερδίσαμε το 94 είναι το 98, είναι η χρονιά που επανήρθαμε. Ναι. Ποιος είχε φέρει αυτός. Το Ελ Καμινιόν ήταν, ο Τσάβες. Ναι, τώρα μου το είπε και ο... Περοπιανός ήταν. Μου το είπε και ο Χρήστος, ναι. Ναι. Μάλιστα. Βρώτε τον Χρήστο, τον Πλωτάρ, το θυμάται. Τον ποιον? Τον Πλωτάρ. Πλωτάρ. Θυμάμαι, ναι. Κανα Πλωτάρ, Χρήστο Κιώση. Τον Πλωτάρ, δεν το θυμάται. Δεν το θυμάται. Θυμάται το Βάιμπερ. Το Βάιμπερ. Το Βέντερ, το Τέρας. Βέντερ λέει, Βέντερ. Βέντερ. Το Βέντερ, ναι. Βέμπερ, ναι. Ούγκρος, Ούγκρος. Το Τέρας αυτό που θα μας έβαζε 600.000 γκολ. Σαν τον Γιγέρμε Βαϊσχάιμερ που είχε έρθει και είπε θα βάλει 33. Έβαλε ένα με τον Παναθηναϊκό όμως, το 1-0, σημαντικό. Κοίταξε, αυτός για τα λεφτά που έπαιρνε ήταν η μοναδική φορά που κέρδισε ο Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά μέσα έξω. Τον Βαϊσχάιμερ και τον Νασιμέντο. Με τον Νασιμέντο Μπελέμ, το 0-1 και κλεισμένο το θυρών το ΟΑΚΑ τότε. Μπράβο. Μαζί με τον Πέρετ που μπήκε από, θυμάμαι, από αριστερά, έκανε τη σέντρα και πέρασε τρεις του Παναθηναϊκού και το έβαλε τον γκολ. Ναι. Την Ίσιο, ήταν η μοναδική χρονιά που κέρδισε τον Παναθηναϊκό δύο φορές μέσα έξω. Μιας που πήραμε την Ίσιο, θυμάσαι αν είχαμε άλλο την Ίσιο ποτέ. Ήταν, ο ένας την Ίσιο. Την Ίσιο, ναι, κάτσε ψάχνω τώρα και εγώ να δω. Για τώρα την Ίσιο νομίζω πρέπει να είναι ο πρώτος. Αν δεν κάνω ο πρώτος πρέπει να είναι αυτός. Περίμενε. Δεν πρέπει να είχαμε πάρει άλλο την Ίσιο, όντως. Όχι. Εγώ θυμάμαι τον Ναυτή, αλλά αυτός ήταν Γαλλοαλγερινός. Φτάρα, εκείνος, ναι, ωραίο χαφ. Αυτός είχε και ωραίες γυναίκες, αυτός είχε. Μια χαρά, τις καλύτερες. Δεν είχαμε, ναι. Μαρκινούς είχαμε, βλέπω, ναι, Νοτιοαφρικανούς, ναι, την Ίσο δεν είχαμε ποτέ. Ευκαιρία να, το παιδί αυτό να μας αποδείξει ότι έκανε στη Ξάνθα, το κάνει και σε εμάς. Ναι. Και Αλβανούς είχαμε 9. Με τον Μπάσα, βασικά. Με τον Μπάσα είναι 9 οι Αλβανοί, ο Μπάσα είναι ο ένατος. Ναι. Το Μπάσα θα πέσει πολύ γέλιο. Έχω εγώ και στη δουλειά πέφτει πολύ γέλιο. Μίρελ Γιώσα ήταν με το Λεγμπέλο η πρώτη που ήρθανε το 91. Μετά το 2002 ο Καστράτη, μετά ο Βαγγέλη το 3, ο Φρασέρι Γκίνο, εντάξει τώρα. Εντάξει, η μισή σχεδόν ήταν καλή, η άλλη ήταν έτσι και έτσι, δεν ήταν και κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι, υπήρξαν και πέτρινα χρόνια, δηλαδή από το 80 μέχρι το 93, 13 χρόνια βέβαια ήταν η εποχή του μπάσκετ. Τα 13 χρόνια αυτά ήταν πέτρινα. Ναι. Δηλαδή και οι πρόεδροι που είχες, πω. Άμα σου πω ονόματα θα πέσεις κάτω από αυτήν την εκπομπή. Εντάξει, θα πάρουν και αυτά ρε τώρα, θα περνάνε και αυτοί. Ναι ρε, αυτοί δεν βάζουν κανένα φράγκο όμως, ούτε είναι στη τσέπη τους δεν βάζανε λεφτά. Ναι. Κανένα. Οι μερικοί που βάζουν κάνανε άσχημα, να μην πω τίποτα γιατί θέλουν να πάρουν τον Κούγια. Να έχω δικηγόρο. Τώρα που τα βρήκε με τον Καρπί δεν έχουμε θέμα, μια χαρά είμαστε. Κοίταξε, τώρα το κούκκι του χειροκροτούσανε. Τώρα σαν είχε έρθει στο Χαριλάδο το χειροκροτούσανε. Το είδα αυτό και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Εδώ χειροκροτούσαν τον Μήτρο που έχασε τον Πανιόνιο τα 40 χρόνια και χειροκροτούσαν τον Μήτρο μου. Εντάξει, καθένας όπως το πήγε στη γωνία και σήκωνε τη σημαία και τους έκανε να μην πω τι. Ο καθένας όπως το βλέπει. Ο Έλληνας ξεχνάει. Μετά από 8 χρόνια το χάρηκα σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, το χάρηκα. Μπήκα κάτω, είδα τα παιδιά. Ναι. Θέλει δουλειά και μπουτίκ βέβαια. Και νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουν οι άνθρωποι του Άρη να είναι και έτοιμοι μπουτίκ. Κοίταξε. Ειδικά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης για εισιτήρια του αγώνα και για διαρκείας για Τετάρτη. Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Πρέπει να βρει ο Άρης 600.000 στρέμματα να φτιάξει ένα καινούργιο γήπεδο, να φύγει από εκεί. Κάτσε ρε, μη βιάζεσαι, κάτσε τώρα, περίμενε. Είναι θέμα, πρέπει να φύγει λεφτά, κάποια στιγμή. Τα στρέμματα τα βρίσκει, τα λεφτά πού θα τα βρει να το κάνει. Θα τα πάρουμε από τον Μπουτάρη. Από τον Περιφερειάρχη όπως κάνει
Το κύριο, πώς λέγεται, Τζιτζικώστας λέγεται. Κύριο Τζιτζικώστας, ναι. Μπράβο. Αυτοί θα μας τα δώσουν. Όπως δίνανε και στους άλλους και κάνανε γήπεδα τυφλά με 8 στρέμματα, έτσι και εγώ θέλω. Κύριο Τζιτζικώστας, ο οποίος είναι Αριανός, από όσο γνωρίζω. Είναι. Αριανός, έτσι λένε πληροφορίες μου. Ναι. Ηρακλής, από εδώ από τη Βραχιά είναι. Μάλιστα. Από τη Βραχιά είναι ο κύριο Τζιτζικώστας. Μάλιστα. Τέτοιους τα έχουμε ζήσει και πιο παλιά με κάτι άλλο. Αλλά σε θέματα τέτοια πρέπει να επιτέλους να αυτό το σύλλογο να... Δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί. Αν θέλει να γεράσει ο κύριος Καρυπίδης να βρει κάποια στρέμματα όπως έκανε ο Ιωαννίδης τότε με την προστακή που πηγαίνει. Πώς το λένε έρευνα στο αεροδρόμιο. Ποιο ρε. Τότε που ήθελαν να κάνουν το γήπεδο εκεί πέρα με το Λιάνι. Πώς λέγονταν εκείνη η περιοχή. Θέρμη. Θέρμη, θέρμη, ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει προστακή αν μπορέσει να ξεφύγει προστακή ο σύλλογος. Ναι. Αλλά πρέπει να το δει μακροπρόθεσμα. Αν θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να το δει έτσι. Για μένα οι επενδύσεις θα φταίσουν. Όχι της πλάκας όπως έλεγε άλλος ένα δισεκατομμύριο με παπατζηλίκι. Πρέπει να βρεθεί τέτοια ιστορία όπως δινόταν σε γήπεδα τυφλά. Όπως δινόταν σε γήπεδα της αεροπορίας, πρέπει και ο Άρης να βρει ένα αεροπόρο όπως έγινε με τον Κράτσιο. Ναι. Πρέπει ένα τέτοιο να βρει. Να ξεφύγει, να φύγει από εκείνη την περιοχή, να απομακρυνθεί. Έτσι θα, ο σύλλογος, να σου πω κάτι. Έχεις κερδίσει ρε φίλε την Αθλέτικο, η Αθλέτικο καταγραφίζει το Καλτερόν. Τους έκανε ο Δήμος καινούργιο γήπεδο, το δίνουν εκείνο για να χτιστεί κάτι άλλο, το διάβαζα στο ίντερνετ. Και ο Άρης έχει μείνει ακόμα στο γήπεδο του 1940. Μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ τώρα νωρίς να συζητάμε γι' αυτό. Και βέβαια, να σου πω κάτι. Σιγά σιγά οι ελληνικές ομάδες στο θέμα γηπέδων και τα λοιπά πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ομάδων του εξωτερικού. Βάζεις βασικό χορηγό, ναι. Δίνεις το όνομα του χορηγού στο γήπεδο για 30 χρόνια για 30 χρόνια. Και σου δίνει και αυτός. Δες, ας πούμε. Δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Για μεγάλες ομάδες στο γήπεδο είναι λίγο. Εγώ τα πήγα στην Αργεντινή και είδα το Λαμπομπονέρα απ' έξω, είναι κίτρινο. Και πώς αυτό το γήπεδο, ξέρεις, τρεις φορές ανακατασκευάστηκε, το ξέρεις, δεν είναι αυτό το γήπεδο που βλέπεις τώρα. Βλέπεις, ότι μένουν εκεί όμως. Δεν κάνα καινούριο. Ορίστε. Δεν κάνα καινούριο όμως, το φτιάξανε. Ναι, το ανακατασκευάσαν τρεις φορές. Ναι. Αλλά τι γίνεται όμως, όταν το επεκτείνανε, δεν καθόταν, πηγαίνανε σε διπλανό γήπεδο, όπως το πήρε στον Κολάσο και πήγε στο Λαπλάτα που λέμε, που είναι της Buenos Aires. Το μέρος, γιατί το Buenos Aires δεν είναι μικρό μέρος εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, έχει τέσσερις ομάδες. Πήγαινε στο δίπλα. Και η ομάδα αυτή, πώς γινόταν η μεγάλη. Πήγαινε εκεί πέρα, έβρισκε ποστές χορηγούς και πιάνε το γήπεδο ρε εσύ. Δεν κλείνει Νόκια, η Vodafone, να σου δώσω να καταλάβεις. Τέτοια πράγματα κάνουν. Μάλιστα. Δεν έχει τέρα, το πρόεδρος δεν έχει με χρήμα εκεί. Εκεί είναι όλοι οι χορηγοί είναι εκεί πέρα. Κλείσα, πάμε στο διάλειμμα. Κλείσα, πάμε στο διάλειμμα. Τι κάνουμε, πιάσαμε. Ήσουν εξαιρετικός απόψε, σε καλή κατάσταση. Κοίτα, είμαι και σε καλή κατάσταση γιατί πήγα σήμερα και μετά από 8 χρόνια αισθάνθηκα πολύ ωραία. Αυτό που ήθελα να κάνω το έκανα. Δηλαδή πήγα, είπα θα πάρω αυτό, τρία πράγματα έκανα, πήρα το καπελάκι μου, πήγα εκεί, έκανα αυτό, μίλησα με τους ανθρώπους, τους ευχαρίστησα και τους είπα την Τετάρτη και μετά συνεχίζουμε. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο σύλλογος να βρει ησυχία. Δεν θα την βρει βέβαια, αλλά ένα 10% μπορεί να είναι ήσυχος. Ένα 10% θέλω. Αν μείνει ένα 10% ήσυχος ο σύλλογος και δεν έχει τρυπήματα, θα κάνει μεγάλα πράγματα. Αν αρχίσουν πάλι, ξέρεις, ο ένας και ο έτσι και αλλιώς, κλάφτα χαράλαμπε. Αλλά θέλω να πω κάτι, άμα ακούνε το ράδιο, τον Χρήστο τον Χελκέντερο, τον βετεράνο, τον κύριο Ανδρέα και τον κύριο Αντώνη, θέλω πάρα πολύ να τους δω την Τετάρτη αν υπάρχουν. Θα σε δούμε ξανά. Εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό Νίκο, να είσαι καλά. Θα δούμε την Τετάρτη, νομίζω αρκετούς που έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό στο Κλεάνθιο Κελίδης. Χρήστο Κιώση, εσύ που τώρα που πιάσαμε 10.30 θα μας στείλεις στο τελευταίο μας διάλειμμα για να έρθουμε και να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε 38 λεπτάκια μετά από τις 11. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Με Χρήστο Κιώση, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πάρα για άλλα περίπου 20 λεπτάκια στην τελευταία εκπομπή
της εβδομάδας ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο 2310287 και 38. Αν έχετε όρεξη για κουβεντούλα, έτσι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εδώ είμαστε. Πριν ο Νίκος εδώ τώρα, εξάτως. Οι Αργιανοί είστε σε καλή κατάσταση. Εσάς θέλω να ακούσω και τους άλλους βέβαια. Αλλά και εσάς θέλω να ακούσω λίγο, να πιάσω το κλίμα. Πλησιάζει και το φιλικό με την ΑΕΚ, γίνονται μεταγραφές. Έχει πραγματάκια. Να πούμε και 2-3 πραγματάκια για τον Ηρακλή, όπου όπως διαβάζουμε, η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν τη Δευτέρα θα είναι ανεπίσημη και κλεισμένων των θύρων. Αποφάσισαν να έχει αυτό το χαρακτήρα η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν για τους Κιανόλευκους, Δευτέρα 23 του Ιουλίου. Και η ανακοίνωση αναφέρεται το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Γίνεται γνωστό ότι Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανεπίσημη συνάντηση της ομάδας. Η συνάντηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ομάδας στη Μίκρα και θα είναι κλειστή για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους φιλάθλους της ομάδας. Η επίσημη πρώτη θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή της ομάδας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία του πάνω στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, εκεί δηλαδή όπου βρέθηκε και ο Άρης μέχρι και πριν λίγες ημέρες. Ζακέτα να πάρουν οι συνάδελφοι reporters του Ηρακλή, γιατί την κάνει την ψυχοκροτή λίγο εκεί πάνω στο Βέρμιο, αν και είναι κάτι λιγότερο από 2 ώρες από εδώ. Πάρτε μια ζακετούλα. Πάρτε και ένα μάνικο από πάνω, πάρτε και ένα παντελόνι. Γιατί εμείς ευτυχώς πήραμε. Που στην αρχή λέγαμε να μην πάρουμε. Και λέμε τώρα εντάξει, μπορεί να το βάλει το τζιν. Πάρε μόνο βερμούδες. Δεν θα το κάνει τα μάνικο πάνω στο βουνό. Βάλτε όμως και αυτά με στη βαλίτσα. Γιατί θα πέσει μια μέρα η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς. Και μετά θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Και θα φοράς όλα αυτά και πάλι μπορεί να σε ψιλοτσιμπάει το κρύο. Λοιπόν, ανεπίσημη λοιπόν και κυκλισμένο των θυρών η πρώτη προπόνηση του Ηρακλή για τη νέα σεζόν την ερχόμενη Δευτέρα. Διαβάζουμε κάποιες δηλώσεις του κ. Καράγλου που κάνει λόγο για 2 Έλληνες επιχειρηματίες και ένα ξένο όμιλο που ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ. Βλέπω ότι και κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Ποντίκη που ζητάει την αισιοδοξία του κόσμου. Αυτό από χθες είναι γνωστό το θέμα με τον με τον Ματσούκα, ο οποίος επέστρεψε και αυτός στον Ηρακλή. Γενικότερα και εκεί η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. Ακόμα γίνονται κάποια πράγματα, αλλά το θέμα είναι το ρευστό. Και ειδικά σε μια κατηγορία όπως η Football League, που το ρευστό λείπει. Το ξέρουμε και εμείς από τον Άρη τα τελευταία 2 χρόνια. Οι ομάδες βασίζονται καθαρά στις οικονομικές δυνατότητες των ιδιοκτητών τους. Έτσι πορεύτηκε και ο Άρης τελευταία διετία με τον Θόδωρο Καρυπίδη να βάζει λεφτά από την τσέπη του. Εκτός αν με την αναδιάρθρωση αλλάξει κάτι και αρχίζουν να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία των ομάδων. Έτσι θα βελτιωθεί και η ποιότητα του πρωταθλήματος και θα σταματήσουμε, πώς να το πω τώρα, για να μην είναι μηνύσιμο, να έχουμε κάποια περίεργα φαινόμενα στα παιχνίδια της Football League. Χριστό και όση. Ο φίλος Αχιλλέας ρωτάει στο θέμα Σιώπη Μαρτίνες, τι γίνεται. Ακούσε και την εκπομπή, καλησπέρα, φίλε Αχιλλέα. Του Μαρτίνες δεν προχώρησε η συγκεκριμένη περίπτωση. Αν και είναι ένας παίκτης που έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά δεν προχώρησε μετά και από την εισήγηση του Ερέρα, που είδε τον ποδοσφαιριστή, τον παρακολούθησε και θεώρησε ότι δεν ταιριάζει. Εδώ που τα λέμε τώρα, ο Μαρτίνες είναι ένας παίχτης που ταιριάζει περισσότερο στο 4-2-3-1. Σύν ότι στη θέση του Μαρτίνες έχεις πάρει παίχτες. Έτσι. Για την ώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι με τον Μαρτίνες. Με τον Σιώπη, τι να σου πω. Αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά όσο ανοίξει τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να πούμε κάτι παραπάνω. Το ότι ο Άρης θα τον ήθελε είναι το μόνο σίγουρο. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, Έλληνας ποδοσφαιριστής, διεθνής ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο. Και είναι μια περίεργη κατάσταση στον Ολυμπιακό. Αν μείνει ελεύθερος, τότε δεν το αποκλείω. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Χαίρετε, καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρετε. Έχουμε ξαναμιλήσει, Θανάσης. Γεια σου Θανάση, ναι, σε θυμάμαι. Ναι, σε πήρα γιατί είχαμε καιρό να τα πούμε και λέω κάτσε κάναμε μεταγραφές εδώ πέρα, κάτσε να μιλήσουμε εδώ λίγο τι γίνεται. Ό,τι θες. Γιατί κάνουμε μεταγραφές, αλλά
μου φαίνεται λίγο ανούσιες, παιδί. Δηλαδή κάνουμε τραφές, αλλά δεν κάνουμε στο χώρο του κέντρου. Γιατί, ρε. Που είναι πιο σημαντικό. Κάτσε, ο Κολάσο που παίζει. Δεν παίζει κέντρο κέντρο, παίζει αριστερά, δεν παίζει. Εσωτερικός μέσος. Δεν θα το βάλει αμυντικό χαβ. Δεν είναι εξάρι, είναι ο Κολάσο είναι οχταροδεκάρι. Εκεί πέρα. Εντάξει, σκέψου... Εγώ διάβασα ότι παίζει όλη την αριστερή πλευρά. Εγώ έτσι διάβασα. Ναι, όχι στη γραμμή όμως. Η λεπτομέρεια εκεί είναι με τον Κολάσο. Ότι δεν παίζει, δεν είναι παίχτης γραμμής. Είναι εσωτερικός μέσος. Και αν πάμε. Με ένα παίχτη δεν μπορείς να πεις ότι έχει κέντρο. Έχεις τον Κολάσο, έχεις τον Ματίγια, πήρες τον Μπάσα. Εντάξει, πήρες τρεις ποδοσφαιριστές. Ναι, απλώς είναι καινούργια αυτή, κατάλαβες. Μέχρι να... Έχεις από πίσω... Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα συνεχίσουν... Μέχρι να έρθουν να εγκληματιστούν, δηλαδή θα προλάβουν μέχρι να έρθει τη χρονιά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Η ομοιογένεια είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στον Άρη και θα χρειαστεί χρόνο να την αποκτήσει και θα προσπαθήσει να την αποκτήσει και μέσα από τα φιλικά. Μην περιμένετε. Αυτό δεν πρέπει να διώξει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, εγώ είμαι τη. Πέρυσι να κρατάς, ας πούμε, ένα κορμό. Κράτησε να σου πω κάτι, ρε Θανάση. Να σου πω κάτι. Αυτό ήθελε να εφαρμόσει ένα διαφορετικό μοντέλο ποδοσφαίρου και ήθελε και παίχτες που να μπορούν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα και να ταιριάζουν περισσότερο σε αυτό το μοντέλο. Έχει όμως κρατήσει πρόσεξη. Για το όνομα που είπες για τον Λόπεζ από τη Βίζλα Κρακοβίας, αυτόν κατάλαβα καλά. Το Βελέθ. Όχι, όχι, τον Λόπεζ που είπες. Ο Λόπεζ είναι από τη Λάντς. Α, άλλος είναι αυτός, μπερδεύτηκα. Εγώ νόμιζα από τη Βίζλα Κρακοβίας. Όχι, από τη Βίζλα πήρες τον το Βελέθ και τον Κουέστα. Όχι, όχι, γιατί νομίζω παίζει και ένας Λόπεζ, Ισπανός είναι, Βίζλα Κρακοβίας, γι' αυτό μου φάνηκε ναι. Το όνομα. Στην Βίζλα παίζει ο αδελφός του Μπάσα, ο Βουλνέτ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, επειδή για Ισπανό που έλεγες γι' αυτό, εντάξει, όχι, εκείνο δεν το ξέρω. Εντάξει, και προφανώς για να πάρεις παίκτη επιλάνεις ό,τι και να είναι γαλλικό ποτάλιμα δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Κοίτα, να σου πω κάτι, το Λόπεζ δεν ο Άρης δεν θα μπορούσε να τον... Θα μπορούσε να τον πάρει. Ναι, μπορούσε να πας τον πάρεις, αλλά ο Λόπεζ με την εφορία βγαίνει 720 χιλιάρικα. Θεωρητικά μπορείς, πρακτικά. Θεωρητικά, ναι, μπορείς. Είναι πολλά τα λεφτά. Πήγε σε μια λύση πιο φθηνή, πήγε σε μια λύση για μένα η κίνηση... Ο Άρης έχει καεί από μεταγραφές. Όχι, ο συγκεκριμένος ήταν πολύ καλός. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εντάξει. Απλά τώρα πρέπει να σου πω κάτι. Και ο Μωρός ο καλός θα ήταν, και ο Αμπρέου καλός θα ήταν, και ο Αντριόλη καλός θα ήταν που πήραμε, και ο Φρέντι Αντού καλός θα ήταν. Γενικώς όσοι έχουν έρθει στον Άρη, οι οποίοι ήταν γνωστοί κατά κάποιο τρόπο με όνομα, ο Λόπεζ δεν κάναν τίποτα. Δεν έχει και το πολύ μεγάλο όνομα, απλά τα τελευταία χρόνια είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Κατάλαβες τι θέλω να πω, έτσι. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Γενικώς από ονόματα έχουμε καεί στον Άρη. Δεν είναι τόσο... Όσοι ήρθαν και ψηλό, δηλαδή παίζανε όπως είναι το Κόκε και τέτοια που δεν τους ήξερε κανείς. Άλλα έτσι. Ονόματα αυτά και άλλο του Λόπεζ, μη συγκρίνεις τώρα, εντάξει. Όχι. Κατάλαβε τώρα πώς το λέω. Έτσι. Από ονόματα σίγουρα, να σου πω κάτι. Εμένα τα ονόματα και τα φανταχτερά. Τα φανταχτερά ονόματα δεν ψήνουμε τόσο πολύ για αυτά. Εγώ θέλω ένα ποδοσφαιριστή, να έρθει ένα ποδοσφαιριστή που να προέρχεται από γεμάτη χρονιά, που να είναι σε καλή ηλικία, να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτός Νίκο για να αρχίσει, που λες μεγάλη, να είναι καλή ηλικία και να είναι γεμάτη χρονιά, ας κάνει ένα 1,5 ήλιο τουλάχιστον. Εντάξει, δεν σου είπα... Τι θα έρθει, με 100.000 θα έρθει. Έχεις πάρει τον Μενέντες που είχε συμμετοχές. Όλοι οι παίχτες που ήρθαν από χρονιές που είχαν συμμετοχές. Και ο Γιουνές, για τον οποίο πήγα να πω νωρίτερα, για μένα είναι μια κίνηση ουσίας. Διότι... ο Γιουνές παίζει δεξιά αριστερά, από παίζει. Κορυφή της επίθεσης παίζει, ρε. Α, κορυφή παίζει. Κορυφή, ναι, θα είναι εκτός απρόπτου, αν δεν κάνει κανένα μπάμο Καρυπίδης τώρα. Δεν θα είναι ο βασικός σου φορ, που δεν νομίζω, αυτός θα είναι. Ο Γιουνές είναι μια κίνηση ουσίας γιατί δεν δίνεις πάρα πολλά λεφτά, γιατί ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, ναι. Και έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Ερέρα και το βασικό του φορ. Δηλαδή, έναν παίχτη εκεί γύρω στο 1,83-1,85-1,86 δηλαδή, ο Γιουνές. Αλλαγή. Ο Ναζλίδης δεν τον πήρε για βασικό, ναι. Ο Ναζλίδης θα είναι εναλλακτική. Και ο Γιουνές. Ένα δεύτερο, δηλαδή δεν θα είναι, ας πούμε, να πει ότι θα είναι πίσω και το Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς θα είναι από πίσω, αλλά κοιτάξτε. Ο Μιλούνοβιτς είναι πλάγιος επιθετικός, δεν είναι φορ. Εντάξει. Εντάξει, κατά κύριο λόγο, κατά συνθήκη μπορεί να παίξει όμως. Κατά συνθήκη. Ναι, δεν μπορεί να πάει με δύο επιθετικούς όλη τη χρονιά. Κάτσε να δούμε αν θα μείνει ο Μιλούνοβιτς, περίμενε. Και ο Διαμαντόπουλος δεν έχει μείνει. Υπάρχει και ο Διαμαντόπουλος, έτσι, όπως και αυτός μπορεί να μείνει. Που να σου πω κάτι, εγώ δεν θα είχα θέμα με Γιουνές, Νασλίδη, Διαμαντόπουλο. Εκτός, ξαναλέω, ο Άρης κάνει μια ακόμα κίνηση στο 9. Με 4-5-1, δεν παίζει ο Ερέα. 4-3-3 έδειξε πάνω στα 3-5 πηγάδια.
Είναι ένα 4-5. Πιθανό σύστημα. Ναι, το 4-5 είναι το κλασικό που στην επίθεση είναι λίγο πιο πτυχίο. Εντάξει. Στην άμυνα γυρνάνε και λίγο πίσω να μαρκάρουν. Το κλασικό ισπανικό σύστημα. Εντάξει, νομίζω ότι για το σύστημα και για την τακτική θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα από τα φιλικά που θα γίνουν στην Ολλανδία. Και από το φιλικό με την ΑΕΚ θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα σε αγωνιστικές συνθήκες. Αλλά και από τα φιλικά που θα γίνουν στην Ολλανδία. Γιατί πάνω στο βουνό δεν έδειξε πολλά πλην του 4-3-3 σε μια προπόνηση. Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς, εντάξει, επειδή ξεκινάει η χρονιά και εντάξει, ο καθένας φυσικά είναι και μετά από χρόνια που έχουμε να ανεβούμε. Τώρα παίζουμε ένα δυνατό φιλικό με την ΑΕΚ, οπότε ο καθένας έχει τις σκέψεις του. Mm. Το φιλικό ξέρουμε αν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έχω. Κάτι. Αν παραμείνει έτσι δεν θα έχει. Το σκέφτομαι, την είναι γιατί σκέφτομαι να πάω γι' αυτό. Καλύτερα να μην έχει για να έχει περισσότερο κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και αυτό που λέγαμε, που λένε όλοι για το ε, εντάξει, και γίνεται αυτό ο κοντόρος, παιδιά, εντάξει, είναι χρήματα, καθαρά. Δηλαδή, δεν πάει να πάρει ο Σαββίδης μόνο τον Άρη. Αν δηλαδή, αν υπήρχε μόνο του Άρης και πήγε να τον πάρει, να πω εντάξει, ότι ξέρεις τι, να υπάρχει μια, ας πούμε, καταχραυγή, αλλά τώρα πάει να πάρει όλες τις ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι πάει να πάρει τον Άρη και θα σε τρυπήσει και αυτά που ακούω και τέτοια ιστορίες. Και... Ναι. Δηλαδή το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Θα πάρει τις 7 ομάδες, θα βάλει τις διαφημίσεις του και πιστεύει ότι θα πάρει παραπάνω λεφτά από τις διαφημίσεις. Αυτό. Ότι θα βγάλει παραπάνω λεφτά δηλαδή για τα τηλεοπτικά. Καθαρά δηλαδή επιχειρηματικά. Δεν είναι ότι πάνε να τρυπήσει τον Άρη και δεν θέλουν τα λεφτά σας και αυτά που ακούω. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή έλεγχος, παιδιά. Ναι. Δηλαδή άμα ήταν ο Μιλισανίδης, άμα ήταν ξέρω εγώ ποιο κανάλι, θα λέγαμε γιατί είναι του τάδε. Δεν ξέρω, δεν είναι παράξενο αυτό. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω για σένα άμα τα ακούω, τα διαβάζεις αυτά και δεν τα... Ποιο? Όχι, αυτά που λέει γιατί διαβάζει για τους οργανωμένους και αυτά και διαβάζουμε ξανά και ξανά και την... Στο νόημα, και... κοίτα να σου πω κάτι, εγώ από αυτή την ανακοίνωση κρατάω περισσότερο το νόημά της. Απέναντι σε αυτόν τον νεοπλουτισμό γενικότερα, με αυτά δεν διαφωνώ. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ήταν μια πολύ καλή ανακοίνωση η χθεσινή, αλλά πρόσεξε. Είναι λεφτά που βέβαια το ε δεν έχει προσδιορίσει ποτέ πόσα λεφτά θα δώσει. Γιατί λένε το ε και τα λοιπά. Πού έχει πει ποσό. Δεν έχει πει ποσό. Και να σου πω. Και να σου πω κάτι. Ας πάει να πάρει ο κόσμος διαρκείας. Για να, πρόσεξε, για να μην αναγκαζόμαστε να μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Σωστό και αυτό, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι που θα πάρει εσύ, κάτι άλλο, δηλαδή πραγματικά που με νευρίασε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ακριβές, έτσι. Αυτό το ακούω από αρκετούς. Δηλαδή όταν οι τιμές του ΠΑΟ που πάει να πάρει προκάλημα, έτσι. Και του κάνει τις ίδιες τιμές που έχει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και είναι ήδη μια καλή χρονιά και πάει για πρωτάλημα και του δίνει και όλα τα εντός έδρας μαζί με την Ευρώπη, μαζί με όλα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ίδια τιμή με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα ας πούμε είναι δυνατόν τώρα στη Δύο να έχει 2,5 εκατοσταρικά. Ναι. Βάλτο 190. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε ένα ακόμη. Περιμένουμε και πρέπει να κλείσουμε. Έγινε, ναι, ναι, ναι. Έγινε, να είσαι καλά, Θανάση, καλό βράδυ. Πάμε στον τελευταίο. Για απόψε, καλησπέρα σας. Τελευταίος, Νίκο μου, ναι, και έχεις και 3 λεπτά. 3 λεπτά, έχει 9 λεπτά. Θα πάμε 4, άντε. Τι βαρβάτα, βαρβάτα. Χοντρά. Πάμε. Και λαϊκή παροιμία. Αρχινάνε που με το έργο να εμπίεζεται πάλι, το ξαναλέω πάλι, ας βγάλει εγώ σε μου μαλλιά όπως έτσι πάρτε το εσείς. Το έργο να παίρνει πολύ κοντρά να παίρνει το έργο, γιατί διότι σήμερα θα φτάνει το παιδί του Κόκαλτου, θα φτάνει 2.30 το μεσημέρι και ήταν παρούσα πούμε η ιατροδικαστές από την Αμερική. Είναι 15 ιατροδικαστές από την Αμερική. Ήσαν να εξετάσουν το συμβάν, πώς θα έγινε και δεν έγινε και τι και πώς θα δει από την κορφή μέχρι τα νύχια. Το βρήκαν το θέμα αυτό, μόνο αυτοί ξέρουν πώς το βρήκανε και το κάνανε το θέμα το θάρθο το παιδί. Το θέμα είναι το άλλο. Σήμερα, το μεσημέρι, φύγανε κάποιος κύριος
από το ελληνικό έδαφος στα Σκόπια. Χωρίς έγγραφα να περάσει στα Σκόπια για να πάει να δει πούμε, τις εκλογές που γίνουν τα Σκόπια που για το μακεδονικό αν είναι ή όχι και αυτά δεν είναι. Οπότε... Σας ακούμε βεβαίως. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Από την ώρα που μπήκε μέσα, οι αρχές το πιάσανε που οι αρχές χωρίς έγγραφα δεν μπορεί να περάσει κανείς χωρίς έγγραφα. Να έχει την ταυτότητά του, το διαβατήριο σου και τα σχετικά αυτά έγγραφα, ρε παιδί μου. Μαζί με έναν Ιτακάλοφ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος αυτός δεξί χέρι, αυτού του άνθρωπου που δικαζόταν στην υπόθεση του Αγίου Πάγου που θα γίνει ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ η έφεσή του και θα παραμείνει στην Ελλάδα φόρο ζωή, γιατί το θέλουν οι Αμερικάνοι. Πήγε εκεί πέρα μέσα για να δει την υπόθεση πώς προχωράει ή δεν προχωράει. Το θέμα είναι ένα. Οι Αμερικάνοι ελέγχουν τα πάντα. Αυτός ο μάτι που λέγεται ΠΑΚ, όπως λέγεται ΠΑΚ το εσείς, εγώ δεν το λέω ΠΑΚ, το λέω κάποιο άλλο εγώ το λέω. Δεν μπορώ να το πω γιατί αν το πω θα με κόψετε. Και ο κόσμος του ΠΑΚ το είναι πολύ εύκολο σαν δηλαδή, αυτό το παραμείνω τα μαζί, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα, τίποτα δεν έχει. Λέτε το λιμάνι. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε πολύ, είναι άκυρο. Ούτε Γερμανοί υπάρχουν, ούτε Γάλλοι υπάρχουν, ούτε Κογκολέζοι υπάρχουν. Υπογραφές είναι στον αέρα. Δεν υπάρχουν υπογραφές. Το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ο άξονας της Ευρώπης και των Βαλκανίων ακόμα και του κόσμου. Αυτά τα δύο οι Αμερικοί τα πήρανε. Από την ώρα ο πρέσβης της Ελλάδος, των Αμερικάνων που είναι στην Ελλάδα και ο δεξί χέρι του γέροντα αυτό που είναι, που πήρε η Αμερική υπηκότητα που λέγεται Kissinger, ο άνθρωπος αυτός έχει δικό του παιδί, αυτό που είναι ο πρόεδρος ο Τραμπ, το έχει δικό του χέρι. Είναι στην Ελλάδα. Αυτά που θα λέω, λέει, τι λέει τώρα μου αυτός ο τέτοια ώρα, τέτοια λόγια λέει. Όμως έτσι είναι. Η υπόθεση είναι μία. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚ, λέει και ομάδα κάτι άλλο, μην το πω παρακάτω. Έτσι, ούτε Μαγένου Παλάς έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Που θα βγει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Μητσοτάκης, κύριε μου, παλικάρια μου καλέ, ναι. Άμα είτε παουξής ή αργανός, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό το Μητσοτάκης, από την ώρα που πήγε την Κολυμπήθρα, από ό,τι λέγεται λέσχη, μην το πω παρακάτω, πήρε την ευλογία, πήρε την ευλογία, δεν μπορεί να φύγει από το Μαντρί. Γιατί αν φύγει το Μαντρί θα του φάνει λύκη. Όπως το παιδάκι αυτό, ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος, πήγε φίλη το ταξίδι του Τραμπ. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή μιλάω ανοιχτά χαρτιά, βρήκε άνθρωπο αντικαταστάτη αυτού του κυρίου. Είναι κυβερνητικό όργανο. Όχι η Νέα Δημοκρατία και τα φίλε μου. Όχι η Νέα Δημοκρατία και του κράτους των Αμερικανών. Νίκο, κλείστε γιατί φτάσαμε 12. Άντε, γεια σας, παιδιά. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κλείνουμε. Τα λέμε και πάλι από Δευτέρα με Lombard Action Air λίγο μετά τις 5 και με Ballander φυσικά λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ.